Ακριβώς, άρα μιλάμε για 161 άτομα ακόμα, τα οποία παραμένουν στο Norman Atlantic. Βλέπουμε, Δώρα, θα συμφωνήσεις και εσύ για τη διακοπή που σου κάνω. Κατεβαίνουν με προσπάθεια μάλιστα κάποιοι από το Spirit of Pyrus, αυτούς τους 49 οι οποίοι είχαν απεγκλωβιστεί. Ένας άνθρωπος που κατεβαίνει και μάλλον βλέπεις τέτοιο εντυλιγμένα τα πόδια του. Του, ναι, με σακούλες, Γιώργο. Με σακούλες, δεν μπορεί να πατήσει. Μπορεί να είναι εγκάβματα. Ή να είχαν καεί όλες από τη λαμαρίνα, τη λαμαρίνα, την καυτή λαμαρίνα μετά τη φωτιά. Βλέπετε λοιπόν, είναι ένας από τους... Είναι με τους... Είμαστε σε ζωντανή εικόνα και σύνδεση. Ένας από τους 49. Βλέπουμε λοιπόν κατεβαίνει αργά, είναι, έχει υποστεί μάλλον εγκάβματο ο άνθρωπος εδώ και βλέπουμε και τα χέρια του ότι είναι δεμένα. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν τρομερή ταλαιπωρία. Είναι το θρίλερ, δεν είναι το θρίλερ, το θρίλερ αυτών των ανθρώπων είναι αυτή η εικόνα. Αυτή η εικόνα των ανθρώπων, οι πρώτοι που πατάνε σε στέρεο έδαφος μετά από 30 και πλέον ορών ταλαιπωρίας. Είναι συγκλονιστική εικόνα αυτή. Ναι, ναι, πραγματικά τα λέει. Ίσως όλα. Δείχνει τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς, ακριβώς. Τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Αποτυπώνει την ταλαιπωρία των 478, δυστυχώς 77. Γιατί ο ένας δυστυχώς, ο Γιώργος Δούλης, έχασε τη ζωή του. Δώρα, όσο εμείς βλέπουμε, αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει 2 λεπτά να κατέβει μια σκάλα που κάτω από άλλες ειδήσεις ότι είναι κατέβει σε 30 δευτερόλεπτα. Το αργότερο. Η κόποση σίγουρα είναι. Είναι και τα πόδια του τυλιγμένα, μάλλον από εγκάβματα. Είναι τα πόδια του, μάλλον από εγκάβματα. Εγώ μόνο κλείνοντας να σας πω ότι υπάρχει ένα ελικόπτερο Σικόρσκι το οποίο μεταφέρει 7 άτομα και σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, θα βρίσκεται στην Κέρκυρα. Είναι αυτά τα 7. Μήπως είναι αυτά. Α, είναι οι πρώτοι Έλληνες λοιπόν. Μεταφέρονται. Δεν είναι διευκρινιστή, Γιώργο, αν είναι Έλληνες, αυτοί οι 7 που έρχονται στην Κέρκυρα. Απλά είναι ένα Σικόρσκι το οποίο έκανε συνολικά 13 διασώσεις και 7 από αυτούς τους 13 ανθρώπους έρχονται στο αεροδρόμιο στην Κέρκυρα. Να σε ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία, Δώρα. Καλό κουράγιο. Ο Τάκης Φυρής, δεν ξέρω αν έκανε να μας πει κάτι και για την εικόνα που βλέπουμε τώρα, Τάκη, σε ζωντανή σύνδεση από τον Μπάρι. Ο ηλικιωμένος που είδατε να κατεβαίνει βαριά καταβεβλημένος είναι ο δεύτερος από τους 49 ναυαγούς. Η πρώτη, μία γυναίκα, κατάφερε να κατεβεί χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια. Θέλω να σου πω ότι μέσα σε αυτό το πλοίο που βλέπουμε υπάρχει ήδη εγκατεστημένη μία μικρή μονάδα πρώτων βοηθειών, διότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, πέρα από τις σωματικές βλάβες που ενδεχομένως να έχουν υποστεί. Αυτή τη στιγμή αναμένεται και νέα πληροφόρηση από την Ιταλική Αυτοφυλακή. Το πλοίο καινούριο στοιχείο, Γιώργο, είναι η παρουσία λαθρομεταναστών, ενώ αρχικά είχε υποθεί ότι όλοι οι άνθρωποι που επιβαίνουν σε αυτό το πλοίο, το Πόρτο Πειραιούς, είναι Έλληνες. Τώρα ενημερωνόμαστε ότι υπάρχουν και 3 λαθρομετανάστες. Εάν αυτό το στοιχείο επαναληφθεί και σε άλλες επιχειρήσεις διάσωσης... Στάσου, μισό λεπτό. Εδώ αυτό κάνει και κάτι άλλο. Αν ο αριθμός των επιβατών ήταν 478 και έχουν μετρήσει 478 μαζί με τους λαθρομετανάστες, τότε θα πρέπει να λείπουν κάποιοι από τους επιβάτες. Ακριβώς, Γιώργο, εχθές το βράδυ, προτού γίνουν γνωστές πολλές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση μέσα στο πλοίο, υπήρχε η φημολογία. Τώρα βλέπουμε ακόμα... και κατεβαίνουν και. Εδώ πρέπει να είναι λαθρομετανάστες αυτό, γιατί μεταφέρεται, βλέπω και αστυνομικούς μαζί. Ακριβώς, και πολλοί από αυτούς. Να φύγουν τα γράμματα, παρακαλώ, για να μπορούμε να βλέπουμε. Λίγο μεταφέρεται με αστυνομικούς, αυτό πρέπει να ήταν. Ένας εκ των παρανόμων. Και άλλος, ένας ετοιμάζεται να κατέβει, Γιώργο, πάλι και αυτός. Ένας εκ των παρανόμων μεταναστών. Βλέπω και άλλο. Και άλλο είναι πάνω. Φαίνεται ότι αυτοί που είναι με άσπρο, με το άσπρο μπουνούζι, είναι οι παράνομοι μετανάστες. Γιατί βλέπω ότι συνοδεύονται και από αστυνομικούς. Έχεις δίκιο, Τάκη. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα στο πλοίο και ειδικά στον χώρο που βρίσκονταν τα φορτηγά, θα πρέπει σε κάποιο. Εδώ βλέπουμε, πάλι σε κόβω, Βρετάκι μου, αλλά βλέπουμε εικόνα. Έστω και με δυσκολία, και μπορεί κάποιοι αυτή τη στιγμή φίλοι μας Έλληνες να βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε την. Να, κάποιοι χαιρετάνε. Τη συγκίνηση αυτών των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τώρα. Να βλέπουν το δικό τους άνθρωπο μετά από τόσες ώρες. Και με παιδάκι, ο άλλος ήταν έτσι. Κοιτάξτε. Τις εικόνες αυτές μεταδίδει ζωντανά και η ιταλική τηλεόραση σε διακαναλικό. Χαιρετάνε οι άνθρωποι, τι να κάνουν τώρα. Μάλιστα. Να ταλαιπωρηθεί τόσο λίγο. Όχι, κυρία Σιμακοπούλου, ρωτάς, Ντίνο μου, μας είπε από την αρχή ότι έχουν μεταφερθεί εδώ και αρκετή ώρα. Βλέπετε κάποιους ανθρώπους να χαιρετούν, ανακουφισμένοι.
Είναι συγκλονιστικές εικόνες αυτές. Είναι συγκλονιστικές εικόνες αυτές. Α, βλέπουμε και άλλος παράνομος μετανάστης. Εδώ είναι, βλέπετε. Είναι και αστυνομικοί που είναι μαζί του. Βλέπετε το παιδάκι, τον πατέρα με το παιδί αγκαλιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Τι μπορεί να έζησε αυτό το παιδάκι. Άντε να ξαναμπεί σε πλοίο τώρα. Άντε να ξαναμπεί σε πλοίο. Έλα, εγώ αν ήμουν αστέστη και το παιδί και ήμουν ο πατέρας και το παιδί να έλεγε μπαμπά, πότε θα ξαναπάμε στο πλοίο, θα του έλεγα παιδί μου ποτέ. Τώρα μετά από μια τέτοια εμπειρία, όχι, είναι από τα ασφαλέστερα μέσα. Και αυτό είναι σκλαβιά. Να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Να πας με αεροπλάνο, το αεροπλάνο που αγνοείται, με 161 άτομα, δεν το πάμε καθόλου σήμερα. Εγώ όταν κάνω τη διαδρομή Πάτρα Αθήνα δεν ξέρω αν θα φτάσω. Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Εδώ η κυρία Σημακοπούλου θα μας πει ότι εδώ διατρέχει άλλο κίνδυνο. Να πας να ψηφίσεις για πρόεδρο και να έχεις κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις τι μπορείς να στήξεις τη ζωή. Αυτό θα είναι ευλογία, κύριε Παπαδάκη.